όπου ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρύπτει ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού. Από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι το Μάιο, οι επισκέπτες ανήλθαν σε 229.183, όταν το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα δεν ξεπερνούσαν τους 199.000. Έχει αύξηση, ιδιαίτερα με τις κρουαζιέρες. Εντύπωση μας κάνει ότι ορισμένοι δεν το γνωρίζουν και επειδή το έχουν ακούσει έρχονται εδώ. Όταν τους εξηγήσουμε ότι είναι ο μηνικός πολιτισμός, αρχαιότερος Ευρώπης και όλα αυτά, μένει με ανοιχτό το στόμα. Αυτό είναι που προσπαθούμε και εμείς να μεταδώσουμε. Καλύτερη ποιότητα τουρισμού. Τουρισμός όπου διέθετε χρήματα, φάνηκε αυτό. Μεγάλη αύξηση επισκεψιμότητας καταγράφηκε το Μάιο στο ανάκτορο της Κνώσου, καθώς οι επισκέπτες άγγιξαν τους 113.550 σε αντίθεση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, οπότε ανήλθαν σε 100.611. Υπάρχει μια μεγάλη επισκεψιμότητα, κάτι που δεν περιμέναμε φέτος, διότι πέρσι είχαμε πιάσει ρεκόρ. Ξεκινάμε 5.000 περίπου τη μέρα. Μιλάμε για ρεκόρ επισκεψιμότητα στο παλάτι. Και φέτος, ναι, και φέτος. Όπως και πέρσι. Εμείς τον Απρίλιο μήνα είμαστε και 50 και 60% πάνω από πέρυσι. Ήταν ένας μήνας όπως είναι ο Ιούλιος, ο Αύγουστος. Τόσο πολύ καλός μήνας. Ρεκόρ επισκεψιμότητας και εισπράξεων που ενεργοποιεί και τέταρτο ταμείο ώστε να μειωθούν οι ουρές ταλαιπωρίας των τουριστών. Αγκάθι ωστόσο αποτελεί η έλλειψη εποχικού προσωπικού στους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς πριν από λίγες μέρες έληξαν οι πεντάμινες συμβάσεις προσωπικού. Όπως εκτιμάται, η προκήρυξη αναμένεται να βγει άμεσα στον αέρα, ώστε τον ερχόμενο Αύγουστο ή νωρίτερα να καλυφθούν τα κενά. Και μειώνεται το προσωπικό της Κνωσού και αρχίζουμε και έχουμε πρόβλημα. Ενδεικτικά να σου πω ότι ήδη ξεκινήσαμε να βάζουμε το τέταρτο ταμείο που πέρσι το ξεκινήσαμε αρχές Ιουλίου. Ζητήσαμε από το Υπουργείο αν είναι δυνατόν να πάρουν άλλα 6 άτομα ή να κάνουν μια παράταση, κάτι που δεν έγινε εφικτό δυστυχώς, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ήδη στον πρώτο όροφο του Αρχαιολογικού Μουσείου δεν λειτουργούν ορισμένοι χώροι, όπως παρατηρούν ξεναγοί και επισκέπτες. Οι μινωικές τοιχογραφίες ήταν ανοιχτές. Δηλαδή ποια κομμάτια στο Αρχαιολογικό Μουσείο? Μόνο τα κλασικά. Κλασικά ρωμαϊκά είναι κλειστά. Τα επάνω, τα γάλματα παλιά κάτω είναι ανοιχτό. Και στο Φρούριο Κούλε καταγράφεται αύξηση επισκεπτών. Πέρυσι 179.413 ήταν οι επισκέπτες στο μνημείο, γεγονός που φωτογραφίζει τις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και στην καρδιά του Ηρακλείου. Το φρούριο του Κούλε του Ηρακλείου, η Ρο Καλμάρε όπως λέγεται, είναι από τα πολύ σημαντικά μνημεία τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν δει αύξηση επισκεπτών. Οπότε είναι και αυτό σημαντικό να ενταχθεί στις βόλτες οι οποίες γίνονται των επισκεπτών στο Ηράκλειο και θα βοηθήσει την ανάπτυξη όλου του παραλιακού μετόπου. Οπότε και αυτό πρέπει να αναλυθεί, να προστατευτεί και να γίνουν τα απαραίτητα που χρειάζεται γύρω-γύρω, ώστε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η επισκεψιμότητα.